Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι βενζινοπόλες της Κρήτης, οι οποίοι αποφάσισαν να βάλουν λουκέτο στα καταστήματά τους για 24 ώρες, αντιδρώντας για τις υψηλές τιμές των καυσίμων στο νησί. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων που καταγράφονται στην Κρήτη και οι αποκλίσεις που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και τα 19 λεπτά συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας οδηγούν τους πρατηριούχους σε κινητοποιήσεις και πιο συγκεκριμένα οι ίδιοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να βάλουν λουκέτο για 24 ώρες στα καταστήματά τους. Έχουμε κάτι τιμές οι οποίες είναι περίπου στα 15 με 19 λεπτά έναντι των Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οπότε προσανατολιζόμαστε σε αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας μόνο και μόνο για τις τιμές. Πρόκειται για μια ένδειξη διαμαρτυρίας των πρατηριούχων, οι οποίοι επιχειρούν να καταστήσουν σαφές με αυτόν τον τρόπο στο καταναλωτικό κοινό πως οι ίδιοι δεν ευθύνονται για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και τις αποκλίσεις που καταγράφονται στο νησί συγκριτικά με άλλες περιοχές. Είναι μια μορφή διαμαρτυρίας να κλείσουμε για 24 ώρες τα μαγαζιά μας απέναντι στις υψηλές τιμές τις οποίες έχουμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο για να δείξουμε στους καταναλωτές να σταματήσουν να επικρίνουν και να κατακρίνουν τους βενζινοπόλες και για τις υψηλές τιμές. Διότι ούτε εμείς έχουμε τίποτα δηληστήρια να παράγουμε τα καύσιμα, ούτε τίποτα πετρελοπηγές. Εμείς αγοράζουμε τα καύσιμα και τη στιγμή βέβαια που τα αγοράζουμε σε υψηλές τιμές, είμαστε υποχρεωμένοι βάσει ενός λογικού κέρδους, το οποίο αυτή τη στιγμή το έχουμε μειώσει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να το μειώσουμε κι άλλο, να πουλάμε σε αυτές τις τιμές τις οποίες βλέπετε εδώ πέρα που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι ίδιοι έχουν δει τον τζίρο τους και την κίνηση στα καταστήματά τους να καταγράφει πτώση που φτάνει ακόμα και το 35% συγκριτικά με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Οι πρατηριούχοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως λένε, και το πόρισμα του κλιμακίου του Υπουργείου που πραγματοποίησε σχετικό έλεγχο την περασμένη εβδομάδα. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας τώρα? Όχι βέβαια. Πόσο βάζετε? Γύρω στα 20. Ενώ παλαιότερα? Το γέμισα. Έχετε περιορίσει στις μετακινήσεις σας? Προσπαθώ. Τις περιττές να τις κόβω. Τσούζω να λίγο. Γεμίζετε το ρεζερβάρ σας? Μισό. Θα καλέσουμε και όλους τους καταναλωτικούς φορείς, εάν υπάρχουν στο Ρέθυμνο, να στηρίξουν αυτή την προσπάθειά μας και να δει πλέον ο καταναλωτής ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που διαμορφώνουμε τιμές. Σήμερα ωστόσο η τιμή της αμόλυβδης στο Ρέθυμνο φτάνει το 1 ευρώ και 78 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης αγγίζει τα 84 λεπτά το λίτρο.